ερχόμαστε από ένα αγώνα με δύο κινητοποιήσεις στο Υπουργείο Παιδείας και στη Βουλή χθες. Ένα δυναμικό κάλεσμα από τους συλλόγους είναι η πρώτη απάντηση που έδωσε το οργανωμένο μαζικό κίνημα ενάντια στο κατάπτυστο νομοσχέδιο που απολύει χιλιάδες συναδέλφους μας αναπληρωτές, κατακριοργεί τα εργασιακά δικαιώματα, απαξιώνει τα πτυχία και βάζει ταξικούς φραγμούς με το κυνήγι των διδακτορικών, μεταπτυχιακών, σεμιναρίων και άλλα. Έχουμε σε εξέλιξη μπροστά μας τις γενικές συνελεύσεις των σωματείων. Πρέπει εκεί να δώσουμε μάχη μαζικά, να είναι οι γενικές συνελεύσεις μαζικές, να βάλουμε τις προτάσεις μας για μόνιμους μαζικούς διορισμούς 30.000 αναπληρωτών, να υπερασπιστούμε όλους τους αναπληρωτές που έχουν υπογράψει έστω και μία σύμβαση, ενάντια στα κριτήρια που σημαίνουν χιλιάδες απολύσεις, είναι κριτήρια απολύσεων και όχι κριτήρια διορισμών. Σε αυτή την κατεύθυνση κάνουμε και τη σημερινή μας δουλειά, να βγούμε πιο δυνατοί, να δώσουμε αυτή τη μάχη και χώρα. Εκ μέρους των σωματείων, ο πρόεδρος του Συλλόγου Σεφέρη Κώστας Μερτζόγλου θα κάνει την εισήγηση. Να σας καλωσορίσω κι εγώ, να ευχηθώ χρόνια πολλά, καλή χρονιά, καλή δύναμη και καλό κουράγιο στους αγώνες που έρχονται. Συναδέλφοι και συνάδελφοι, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ ως καλύτερος μαθητής από τις προηγούμενες κυβερνήσεις για να εφαρμόσει τις επιταγές του ΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λίγο πριν τις εκλογές, κοροϊδεύει ξανά χιλιάδες συμβασιούχους αναπληρωτές συναδέλφους, αλλά βέβαια και νέους απόφοιτους του παιδαγωγικών και καθηγητικών σχολών, καλλιεργώντας ελπίδες ότι κάποτε θα διοριστούν. Το Υπουργείο Παιδείας, μετά τις πρώτες εξαγγελίες της 19-12, την παραμονή των Χριστουγέννων, προχώρησε στη δημοσίευση σχέδιου νόμου για δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 4 του 19 και κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης στο Υπουργείο στις 7 πρώτου, κατέθεσε τη νέα υποτίθεται βελτιωμένη εκδοχή του για συζήτηση στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής με σκοπό την ψήφισή του την Παρασκευή στις 11 πρώτου για τον τρόπο και τα κριτήρια διορισμών και προσλήψεων στην εκπαίδευση σύμφωνα με το οποίο χιλιάδες εκπαιδευτικοί που σήμερα εργάζονται ως συμβασιούχοι ουσιαστικά οδηγούνται στον δρόμο της απόλυσης. Ενώ μόλις χτες, μέρα συζήτησης του σχετικού νομοσχεδίου στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων, κατά την οποία υποβαθμίστηκε και άλλο το πτυχίο, αρνήθηκε προκλητικά να συναντηθεί με τα ΔΣ ΣΕΠΕ ΚΕΛΜΕ Αττικής που διοργάνωνε την κινητοποίηση στη Βουλή. Για άλλη μια φορά, τα ΜΑΤ μας υποδέχτηκαν ως οικοδεσπότες στη θέση του. Συναδέλφοι και συνάδελφοι, τα λεγόμενα κριτήρια βάσει των οποίων θα καταρτίζονται οι πίνακες των αναπληρωτών, που θα είναι κοινά για τους όποιους διορισμούς μονίμων εκπαιδευτικών, γίνουν τα επόμενα χρόνια, δημιουργούν τεράστιες ανακατατάξεις στους πίνακες των αναπληρωτών για μια ακόμη φορά και τελικά λειτουργούν σαν μηχανισμός ανακύκλωσης ανεργίας. Το ζουμί της υπόθεσης είναι ότι όλες οι κυβερνήσεις και οι σημερινοί τόσα χρόνια έλεγαν και λένε στους αναπληρωτές να τρέξουν σε όλη τη χώρα, να μαζέψουν μόρια, να υπηρετήσουν σε διπρόσιτα, να διπλασιάσουν και να διπλασιάσουν τα μόρια τους, να δώσουν γραπτό διαγωνισμό, να μαζέψουν χαρτιά, να μαζέψουν πιστοποιήσεις, να κάνουν υπομονή, μήπως και κάποτε διοριστούν. Τώρα βέβαια έρχονται με τον πιο άθλιο τρόπο και τσακίζουν όλους τους συναδέλφους. Πετάνε στο καλάθι των αχρήστων προσπάθειες και δουλειές χρόνων. Ο σκοπός της σημερινής σύσκεψης είναι να δώσουμε συνέχεια μετά τις δυναμικές κινητοποιήσεις στο Υπουργείο Παιδείας και σε άλλες πόλεις απέναντι σε αυτούς τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς προτείνοντας τρόπους οργάνωσης της πάλης και άμεσης απεργιακής απάντησης. Οι κυβερνητικές εξαγγελίες για το σύστημα των διορισμών όχι απλώς δεν λύνουν αλλά συντηρούν και παγιώνουν το άθλιο καθεστώς της αδιοριστίας και επιδιώκουν να καταστήσουν όμοιρους χιλιάδες εκπαιδευτικούς που θα επιδιώξουν να βρουν μια θέση εργασίας.
ακόμα και αυτές οι 4.000 διορισμοί που θα πραγματοποιηθούν στην ειδική αγωγή, αν πραγματοποιηθούν την επόμενη χρονιά, θα χρειαστούν και πάλι πάνω από 10.000 συμβασιούχους για να λειτουργήσουν μόνο και μόνο οι δομές της ειδικής αγωγής. Οι όποιοι διορισμοί που εξαγγέλλονται σε βάθος τριετίας έχουν ουσιαστικά χαρακτήρα μιας προεκλογικής εξαπάτησης. Και αυτό θα πρέπει να είναι καθαρό. Με το νέο σύστημα διορισμών και προσλήψεων, λοιπόν, καθιερώνονται τρεις πυλώνες κριτηρίων. Είναι γνωστό τα ακαδημαϊκά, τα κοινωνικά κριτήρια και η προϋπηρεσία. Να μην σταθώ στα κριτήρια έτσι όπως αναλυτικά αναφέρονται και στη νέα πρόταση την οποία κάνει το Υπουργείο, είναι γνωστό στους περισσότερους. Τα βλέπετε, τα έχετε διαβάσει, μπορούμε να τα συζητήσουμε και αργότερα στην διάρκεια της συζήτησης. Εκείνο που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι με το σχέδιο της κυβέρνησης έχουμε μια πραγματική κλοπή προϋπηρεσίας χιλιάδων συναδέλφων. Πετιούνται στα σκουπίδια χρόνια δουλειάς και ζωής χιλιάδων συναδέλφων που γύρναγαν σε όλη την Ελλάδα. Πολλές φορές μακριά από τις οικογένειές τους, μην μπορώντας να στήσουν τη δική τους οικογένεια. Μέσα από τα λεγόμενα ακαδημαϊκά κριτήρια και με τον πλέον επίσημο τρόπο, η κυβέρνηση απαξιώνει το πτυχίο των χιλιάδων αποφύτων των σχολών, αφού δεν θα είναι το μοναδικό προαπαιτούμενο για τη δουλειά. Δεσμοθετείται το ατέλειωτο κυνήγι και το εμπόριο προσόντων και εξουθήσεων για όσους έχουν και μπορούν οικονομικά. Το διαρκές άγχος και ανασφάλεια για τους νέους ανθρώπους που θα καλούνται συνεχώς να αποδεικνύουν ότι είναι άξιοι και ικανοί να εργαστούν στην εκπαίδευση. Σε μια περίοδο που χιλιάδες αναπληρωτές δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα, τη στιγμή που η κυβέρνηση έχει αυξήσει κι άλλο το κόστος των σπουδών, καταργώντας κάθε σχετική διευκόλυνση, έχει διατηρήσει το απάνθρωπο άνισο καθεστώς για τις άδειες των συμβασιούχων, μητρότητας, ασθενείας κλπ. Οδηγεί τους εκπαιδευτικούς σε μια κούρσα ανταγωνισμού για ελάχιστες θέσεις διορισμών. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, λοιπόν, υλοποιεί κατά γράμμα τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΣΑ των λεγόμενων εργασιακών προσόντων και πιστοποιήσεων και δεξιοτήτων που πρέπει διαβίου να κυνηγούν οι εργαζόμενοι για μια κακοπληρωμένη και επισφαλή θέση εργασίας. Η πρόταση της κυβέρνησης βασίζεται στη λογική του νόμου 38-48 του Διαμαντοπούλου, στις προτάσεις ανάδειξης των αξιοτέρων που κατέθεσε και πριν ένα μήνα η Νέα Δημοκρατία στο πρόγραμμά της για την παιδεία, αλλά και στις πρόσφατες αντιδραστικές προτάσεις του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, του ΙΟΒΕ, σύμφωνα με τις οποίες ως λύση για τη μείωση του μαθητικού πληθυσμού κατά την περίοδο της κρίσης προωθείται η αύξηση της αναλογίας μαθητών αναεκπαιδευτικών και κατά συνέπεια η μείωση του αριθμού των εκπαιδευτικών με στοχευμένες προσλήψεις, λαμβάνοντας υπόψη πέρα από τις δημογραφικές επιπτώσεις τη διαφαινόμενη συρρήκνωση του εκπαιδευτικού συστήματος με τον καθορισμό ελάχιστου ορίου μαθητών ανατμήμα στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθορισμό ελάχιστου ορίου μαθητών και τμήματων ανασχολική μονάδα, σύγκληση διδακτικού και εργασιακού ωραρίου εκπαιδευτικών με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή αύξηση του ωραρίου, αναδιάρθρωση ημερήσεων και ορολόγητων προγραμμάτων λειτουργία σχολικών μονάδων και στο όνομα της καλύτερης διαχείρισης, διαμόρφωση μιας μακροπρόθεσμης εθνικής στρατηγικής για την εκπαίδευση με συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης, των κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών, δηλαδή σύλλογοι γονέων κλπ. Στη διαμόρφωση και στην υλοποίηση του όλου προγράμματος του σχολείου. Με ανάθεση της διαχείρισης του προσωπικού της εκπαίδευσης στις περιφέρειες και τους μεγάλους δήμους και αυτονομία και ευελιξία των σχολικών μονάδων στην προσαρμογή μέρους του σχολικού προγράμματος στις τοπικές συνθήκες και την υποδόμηση της ιδιαίτερης ταυτότητάς τους. Αυτές είναι προτάσεις του ΙΟΦΕ οι τελευταίες. Συναδέλφες και συνάδελφοι, ακόμα και σήμερα, στο κουτσουρεμένο σχολείο των Περικοπών και των Τεράστιων Ελλήψεων, απαιτούνται πάνω από 30.000 συμβασιούχοι για να εμφανιστεί τουλάχιστον μια υποτυπώδηση εικόνα κανονικότητας. Είναι λοιπόν τουλάχιστον πρόκληση να μας καλεί η κυβέρνηση να πούμε και ευχαριστώ για την απόλυση συναδέλφων μας για το ότι τα επόμενα πολλά χρόνια η εκπαίδευση θα στηρίζεται σε χιλιάδες συμβασιούχους εκπαιδευτικούς χωρίς δικαιώματα. Τεράστιες βέβαια είναι και οι ευθύνες της πλειοψηφίας των ομοσπονδιών του ΣΟΔΕ και του ΔΟΕ. Διευκόλυναν την κυβέρνηση αφού αποδέχονταν τα κυβερνητικά επιχειρήματα για αδυναμία μαζικών διορισμών λόγω δημοσιονομικών περιορισμών αλλά και τις λεγόμενες επιταγές του νόμου. Όλο βέβαια το προηγούμενο διάστημα έκαναν τα πάντα για να οικονομήσουν το μοναδικό δίκαιο και ρεαλιστικό αίτημα δεκάδων συλλόγων και ΕΛΜΕ που ενώνει τους συναδέλφους και απαντάει στις μορφωτικές ανάγκες για μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων. Το χαρακτήριζαν τοπικό και ελαϊκιστικό. Σαν βουλικοί συνομιλητές της κυβέρνησης, μιλούν για κάποια καλύτερα κριτήρια διορισμών και κατέθεταν
νόμου στο Υπουργείο, όπω η ΟΛΜΕ, ή προτάσει που είχαν ω κυρίαρχο κριτήριο στην Υπουργική Συμβουλή. Κάτι το οποίο αναφέρθηκε προχθέ και ο ίδιο Υπουργό σε ό,τι αφορούσε το ταβάνι τη προεκλογία των 84 μηνών. Άλλωστε, μόλι χθε, στη συνεδριάση των ΤΕΛΤΑ ΣΥΓΜΑ και των δύο Ομοσπονδιών, οι πλειοψηφίε του απέρριψαν την πρόταση δεκάδων μεγάλων σε ΠΚΜΕ για 48 ώρα επέγεια. Ευθύνη βέβαια έχουν και όσες δυνάμεις παρουσιάζουν το πτυχίο και τον χρόνο κτήσης του, αλλά και την προϋπηρεσία ως κριτήρια διορισμού και όχι ως δεδομένα και αδιαπραγμάτευτα. Έδωσαν τη δυνατότητα στην κυβέρνηση να μοριοδοτεί αυτό το ίδιο το πτυχίο ανάλογα με τον βαθμό, να ισχυρίζεται ότι λαμβάνει υπόψη την προϋπηρεσία στο μεγαλύτερο μέρος της, 120 μήνες δηλαδή, την ίδια στιγμή που την τσακίζει. Σήμερα, το 2019, όλοι οι αναπληρωτές με περισσότερη ή λιγότερη προϋπηρεσία καλύπτουν επιτακτικές ανάγκες, αναπληρώνουν τον ίδιο τους τον εαυτό. Κάθε διαχωρισμός των συναδέλφων μέσα στην εκπαίδευση με βάση οποιοδήποτε κριτήριο είναι απαράδεκτος και ανήθικος για το συνδικαλιστικό κίνημα και τα συνδικάτα, πλήττει το χαρακτήρα και τον ρόλο τους. Δεν αποδεχόμαστε τη λογική που λέει ότι για να έχεις το δικαίωμα στη μόνιμη και σταθερή δουλειά, πρέπει πρώτα να είσαι πολλά χρόνια αναπληρωτής. Η προϋπηρεσία χρειάζεται να κατανοείται ως κεκτημένο και διαπραγμάτευτο δικαίωμα για τους εργαζόμενους και όχι ως κριτήριο ή προσόντα. Η μάχη απέναντι στο προσοντολόγιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΣΑ δεν πρέπει να οδηγεί στην υιοθέτηση ενός άλλου προσοντολογίου με άξονα τη λεγόμενη εργασιακή εμπειρία, που είναι και απέτηση βέβαια των εργοδοτικών ενώσεων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο η διεκδίκηση για άμεση μονιμοποίηση όλων των αναπληρωτών καλύπτει στην πραγματικότητα και το πτυχίο και την προϋπηρεσία όλων ανεξαρτήτως των αναπληρωτών. Συνάδελφοι και συναδέλφες, να μην τους αφήσουμε να περάσουν τα σχέδιά τους. Να μην επιτρέψουμε να κυριαρχήσει η ανθρωποφαγία, η λογική του διέρη και βασίλευε. Ο εχθρός μας είναι η σημερινή κυβέρνηση και όλες οι προηγούμενες που τόσα χρόνια κρατούν τους αναπληρωτές σε καθεστώς ομοιρίας. Παίζουν βρώμικα παιχνίδια στην πλάτη. Απέναντι στην κοροϊδία για διορισμού σε βάθος τριετίας και κριτήρια, απαντάμε. Πάρτε πίσω το σχέδιο λεμιτών. Δεν διαπραγματευόμαστε τη δουλειά ούτε ενός αναπληρωτή. Μονιμοποίηση εδώ και τώρα όλων των συμβασιούχων αναπληρωτών συναδέλφων. Καμία απόλυση, κανένας απολυμμένος. Τουλάχιστον 30.000 μόνιμοι διορισμοί για να καλυφθούν οι στοιχειώδεις ανάγκες των σχολείων. Μόνο έτσι μπορεί να ανοίξει και ο δρόμος στους νεότερους συναδέλφους. Κατάργηση του νόμου 3848 και όλου του αντιδραστικού νομοθετικού πλαισίου που οδηγεί σε λογική προσόντων για τους διορισμούς, το πτυχίο να είναι το μοναδικό εφόδιο για την εργασία. Καλούμε όλους τους συναδέλφους, μόνιμους για να πληρώσουν, τις ΕΛΜΕ και τους συλλόγους, να προετοιμάσουν τη μάχη το επόμενο διάστημα. Να μην δεχτούμε καμία απόλυση, να μην περάσουν τα σχέδια της κυβέρνησης και για το Λύκειο, διότι ταυτόχρονα η κυβέρνηση φέρνει μέσα στο Γενάρη και τις αλλαγές στο Λύκειο με τον τρόπο πρόσβαση στα ΕΕ. Αυτές οι αλλαγές όχι μόνο δεν θα οδηγήσουν στην αναβάθμιση του λυκείου, αλλά θα υποδομήσουν ένα λύκειο εξεταστικό κέντρο με πολλαπλά φίλτρα και εμπόδια για τους μαθητές. Όλα τα σωματεία να πάρουν άμεσα αποφάσεις κατά δίκης των κυβερνητικών σχεδίων. Παίρνουμε στα χέρια μας την επιτυχία της 24ωρης απεργίας στις 11 Ιανουαρίου. Δίνουμε μαζικό μαχητικό παρόν στη συγκέντρωση στα Προπύλαια στη 1 η ώρα, στην προσυγκέντρωση των σωματείων στην πλατεία Κουραή στις 12.30 και στην πορεία στη Βουλή. Στην πανελλαδική σύσκεψη εκπαιδευτικών σωματείων την ίδια μέρα στο ξενοδοχείο Αμαλία στις 4 το απόγευμα. Σε περίπτωση που δεν έρθει η Παρασκευή το νομοσχέδιο για ψήφιση στη Βουλή, να απαντήσουμε με νέα απεργιακή κινητοποίηση τη μέρα της ψήφισης του. Να προχωρήσουμε άμεσα σε μαζικές γενικές συνελεύσεις των συλλόγων και των ΕΛΜΕ, με στόχο την οργάνωση αγωνιστικής απεργιακής απάντησης στην κυβερνητική πολιτική. Να οργανώσουμε συσκέψεις με συλλόγους και ενώσεις γονέων, με τα μαθητικά συμβούλια και τα σωματεία της κάθε περιοχής για ενημέρωση και συντονισμό αγωνιστικών κινητοποιήσεων. Και βέβαια, ακόμα και αν ψηφιστεί, δεν θα αφήσουμε τα σχέδια αυτά να περπατήσουν. Θα συνεχίσουμε πάνω στην ίδια πρακτική. Τη ζωή και τα δικαιώματά μας δεν τα παζαρεύουμε.